Πάμε στην βαριά μας βιομηχανία, στον τουρισμό. Και θα συνομιλήσουμε μέσω Skype με τον Βύρονα Θεολόγη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μακεδονίας Θράκης. Καλησπέρα και καλή χρονιά, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και καλή χρονιά σας. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει να περπατάει κάπως ο χειμερινός τουρισμός. Δηλαδή, έχει αρχίσει να παίζει το ρόλο του στην περιοχή μας, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Οπωσδήποτε φέτος τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από πέρσι. Αναφέρεστε σε επισκεψιμότητα μόνο ή και σε διανυκτερεύσεις? Και σε επισκεψιμότητα και σε διανυκτερεύσεις. Αναφέρομαι βέβαια στους Βαλκάνιους, οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη και έρχονται, και Κύπροι, Αμερικάνοι και Ιταλοί. Πραγματικά, να τονίσουμε δε, ότι στην πόλη μας πρώτοι έρχονται οι Ισραηλίτες. Έχουμε μεγάλη αύξηση σε σχέση με πέρυσι, περίπου 100%. Υπάρχει βελτίωση στον προσκυνηματικό τουρισμό, υπάρχει βελτίωση στον τουρισμό ο οποίος σχετίζεται με τα χειμερινά σπορ, δηλαδή στα χιονοδρομικά κέντρα, σε αναρριχήσεις, σε ορεινούς όγκους. Υπάρχει βελτίωση σε αυτά τα θέματα, σε αυτούς τους τομείς? Βλέπετε κάτι ενθαρρυντικό? Βεβαίως βλέπουμε ενθαρρυντικό και αυτό καταδείχθηκε στις διακοπές των Χριστουγέννων, διότι όλα τα χιονοδρομικά κέντρα είχαμε πληρότητες 100% και όσον αφορά τον προσκυνηματικό τουρισμό ή καλύτερα θρησκευτικό τουρισμό, όπως θέλουμε να τον ονομάζουμε, πραγματικά είχε ξεκινήσει μία αισιόδοξη κίνηση από την Ρωσία, γιατί οι Ρώσοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι και οι Σέρβοι. Είχαμε πραγματικά κάποιες συμφωνίες, θα ερχόντουσαν στην Θεσσαλονίκη και γενικά στην Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε βέβαια μια διακοπή λόγω της περσινής υποτίμησης του ρουβλίου και της διεκτήβας που είχε δώσει ο πρόεδρος με την κρίση της Κρυμαίας, αλλά τώρα πάλι έχουμε ξανά άνθηση. Περιμένουμε δηλαδή ότι ο θρησκευτικός τουρισμός να ανθίσει στην Βόρεια Ελλάδα, διότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Έχουν καταγραφεί τα ιστορικά μονοπάτια, τα μοναστήρια και οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να βλέπουν τέτοιους προορισμούς. Και σας λέω ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, πάνε στη Βέρεια, πάνε στους Φιλίππους, έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά είναι ένας τουρισμός ο οποίος μπορεί να δώσει πάρα πολλά και να δώσει μεγάλο έναυσμα στην Θεσσαλονίκη. Δεν στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο Άγιο Όρος, δηλαδή, έτσι, το οποίο προφανώς προσελκύει ένα πολύ μεγάλο μέρος του τουρισμού αυτού. Κοιτάξτε να δείτε, το Άγιο Όρος δεν έχει ανάγκη ούτε από διαφήμιση, έχει τους δικούς τους όρους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος πάνε. Εμείς μιλάμε και να μην ξεχνάμε ότι στο Άγιο Όρος πηγαίνουν μόνο οι Άρενες, ενώ σε όλους τους υπόλοιπους προορισμούς είναι όλος ο πληθυσμός. Και πραγματικά εκεί στοχεύουμε στο να αναδείξουμε την Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πλήθος προσκυνημάτων και προσπαθούμε να τα αναδείξουμε. Αυτά είμαστε και γεμάτοι μνημεία στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε καταφέρει να τα αναδείξουμε? Προσπαθούμε. Να μην πούμε ότι τα αναδείξαμε, τα αναδείξαμε. Προσπαθούμε να τα αναδείξουμε ακόμη καλύτερα και πραγματικά εδώ δεν είναι δουλειά ούτε μόνον, δυστυχώς δεν είναι ούτε μόνον του Δήμου ή μόνον της Περιφέρειας ή μόνον της Εφορίας Αρχαιοτήτων ή μόνον των τουριστικών πρακτόρων ή των ξενοδόχων. Χρειάζεται σύμπνοια από όλους για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το μείγμα το τουριστικό βλέπετε να αλλάζει? Είμαστε αποκλειστικά και μόνο στις αγορές τις οποίες κινούμασταν ούτως ή άλλως? Δηλαδή βλέπετε περισσότερη κεντρική Ευρώπη ή Βόρεια Ευρώπη? Μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται προς την Βόρεια Ελλάδα ή που βγαίνουν? Μιλάμε για ανθρώπους που επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, για να μιλάμε για έναν προορισμό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτός ο προορισμός να έχει αεροπορική σύνδεση. Ναι. Εάν έχουμε αεροπορική σύνδεση και έχουμε αεροπορικές εταιρείες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τότε οπωσδήποτε μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για τουρισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε αεροπορικές εταιρείες οι οποίες έρχονται και low cost και schedule, οπότε μπορούμε να μιλάμε για κάποια ανάπτυξη. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα εάν αυτές οι αεροπορικές εταιρείες είχαν και συνέχεια και συνέπεια και μένανε στην πόλη μας όλο το χρόνο.
Δυστυχώς οι περισσότερες από αυτές έρχονται το καλοκαίρι, τους θερινούς μήνες και το χειμώνα δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δεν υπάρχουν γιατί δεν βλέπουν ενδιαφέρον ή συμβαίνει κάτι άλλο? Ο λόγος είναι δικός τους. Εμείς εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τους βλέπουμε και να τους κρίνουμε, διότι μία αεροπορική εταιρεία όταν έρχεται σε μία πόλη και θέλει να ανοίξει ένα προορισμό, θα πρέπει να μείνει και στα δύσκολα και όχι μόνο να παίρνει το φιλέτο το καλοκαίρι και να φεύγει, έτσι. Και να φεύγει, αυτό ακριβώς. Και να μην αναφερθώ στα γεγονότα που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, διότι υπήρχαν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δείξανε συνέπεια, επαγγελματική ευσυνειδησία, φέρανε τον κόσμο και υπήρξαν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες αντί να έρθουν στη Θεσσαλονίκη πήγανε στην Τιμισοάρα. Αυτό για ποιο λόγο συνέβη, έχετε καταλάβει, αν ήταν κάτι το οποίο, αν υπήρχαν προφανείς λόγοι, αν υπήρχαν λόγοι ή αν έγινε για κάποιο άλλο, αν εξυπηρετούσε κάτι άλλο όλη αυτή η διαδικασία? Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Σας λέω μόνο ότι για να υπάρξει μία πτήση, υπάρχει πλάνο πτήσης. Δεν ξέρουμε από πού όταν ξεκίνησε το αεροσκάφος, τι πλάνο πτήσης είχε και πού θα μπορούσε να πάει. Πάντως το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί προτίμησε την Τιμισοάρα από την Καβάλα, από την Αθήνα. Είναι αναπάντητα τα ερωτήματα. Ναι. Και δεν αρκούμεθα μόνο στη συγγνώμη που ζήτησε η εταιρεία, διότι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ναι, και το χειρότερο είναι ότι αυτές οι ειδήσεις κυκλοφορούν στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά, φυσικά. Και δεν ξέρουμε πώς αντιλαμβάνεται μια τέτοια είδηση ένας δυνητικός επισκέπτης της χώρας μας στο εξωτερικό. Πόσο εξειδικευμένες γνώσεις έχει για να καταλάβει τι σημαίνει μία αεροπορική εταιρεία, ένας, δύο ή πέντε πιλότοι, οι οποίοι προφανώς είναι άρχοντες μιας πτήσης, έτσι δεν το συζητάμε, αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις, αλλά όλα αυτά έχουν απόνερα στο εξωτερικό για τη χώρα μας. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η δυσφήμιση της πόλεως έγινε από τις συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες. Εμείς δεν μπορούμε να το απαλύνουμε. Ο λόγος είναι δικός τους. Θα γίνουν και νομικά μέτρα εναντίον τους και ελπίζουμε να έχουμε και κάποια θετική απάντηση. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία που έχετε για τις προκρατήσεις για το 2019? Κοιτάξτε να δείτε, οι προκρατήσεις για την εποχή που διανύουμε είναι πάρα πολύ καλές. Θα κάνουμε όμως μία σύγκριση σχέση με πέρυσι. Ναι. Και ένα ενθαρρυντικό αποτέλεσμα είναι ότι φέτος οι εκδρομές στη Βόρεια Ελλάδα πήγανε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Όπως και ένα ενθαρρυντικό σημείο είναι και πρέπει να το τονίσουμε, διότι είμαστε σε περίοδο κρίσης, ότι για δεύτερη χρονιά φέτος και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ολόκληρα δύο αεροσκάφη από την Αθήνα, από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, γεμίσανε και πήγανε στο χωριό του Αϊ-Βασίλη στο Ραβανιέμι, στον Αρκτικό κύκλο. Μιλάμε για μια εκδρομή ακριβή, που δεν πάει ένα άτομο, αλλά από κάθε οικογένεια πάνε τουλάχιστον 3 με 4 άτομα, ναι, που είναι ενθαρρυντικό. Ωραία. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι μεταξύ όλων αυτών, γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη, θα πρέπει να πούμε και για τον ΟΑΣΤ, για να τονίσουμε ότι σε μια πόλη θέλουμε να έχουμε τουρισμό, θα πρέπει να προσέξουμε λίγο και τον ΟΑΣΤ για να έχουμε πραγματικά τουρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεολόγη, τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Μακεδονίας και Θράκης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Καληνύχτα σας.